Την απορία του εκφράζει ο αγροτικό κόσμο για του λόγου που η Αγροτική Τράπεζα οδηγείται σε κλείσιμο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παμφιωτικού Αγροτικού Συλλόγου, Δημήτρη Δημογιάννη, είναι πολύ πιθανό, σε σχέση με αυτά που ίδιος ίδιο πληροφορείται, η Τράπεζα των Αγροτών να απορροφηθεί από την Εθνική. Ναι, πιστεύω ότι ε, στα μέτρα που θα πάρθουν τώρα ε, με τη συμφωνία του Μνημόνιο. Δενιακή σύμβαση αφορά, αφοράν, αφορούν πολλά πράγματα και τους αγρότες. Είναι πράγματα που θα δυσκολέψουν τη ζωή τους και την οικονομία τους. Ε, καταρχάς ε, ξεκινάμε με την Αγροτική Τράπεζα. Οι πληροφορίε που έχουμε είναι ότι η Αγροτική Τράπεζα το αμέσω επόμενο διάστημα, θέμα χρόνου είναι, δηλαδή 10-15 ημερών, θα πάει για εκαθάριση. Ε, τώρα, βέβαια, η λειτουργία τη Εθνική Τράπεζα, αν θα, μπο θα μπορέσει να υποκαταστήσει την Αγροτική, είναι αβέβαιο. Δεν ξέρετε τίποτα γι' αυτό. Ω προ εσά, δηλαδή, πώ θα λειτουργεί η Εθνική Τράπεζα. Ε, κοιτάξτε, η, αγρο η Αγροτική Τράπεζα δεν ήταν μόνο. Μια, μια χρηματοδοτική επιχείρηση. Η Αγροτική Τράπεζα ήταν ένα εργαλείο των αγροτών, ένα εργαλείο που χρησιμοποιήσαμε ανέκαθεν από τους πατεράδες μας για να υπάρξει αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Όταν όλα αυτά τα βάλουμε σε πλαίσιο να κουβεντιάζουμε καθαρά με αριθμούς και οικονομικά στοιχεία και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει και πολιτική του, του αγροτικού τομέα νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να γίνει τίποτα. είναι, είναι μια κίνηση προ λάθο κατεύθυνση. Ο Δημήτρη Δημογιάννη δηλώνει πω η υποθηκευμένη περιουσία τη αγροτική γη είναι κατά 45% περισσότερη από το χρέο των αγροτών προ αυτήν. Αυτή η περιουσία λοιπόν θα περάσει στα χέρια κάποιων άλλων τραπεζών, οι οποίε μόνο κερδισμένε θα βγουν. Αυτό σημαίνει και από τι πληροφορίε που έχουμε ότι ένα μερίδιο, το υγιέ κομμάτι τη αγροτική, θα μεταφερθεί στην Εθνική Τράπεζα και τα χρέη τη αγροτική θα πάνε στο, θα τα, πάνε στο κράτος. Κάτι όπως, ανάλογο όπως έγινε με την πρώτο μπαγκ. Ε, προσέξτε τώρα να δείτε νούμερα για να, δείτε, να καταλάβετε τι παιχνίδι παίζεται εδώ, εδώ, μέσα. Ε, η, τα χρέη προς τον, ε, των αγροτών προς την αγροτική τράπεζα είναι περίπου 2 δις ευρώ. Ε, που σημαίνει ότι είναι πολύ μικρό χρέο ε, όταν μιλάμε για τον αγροτικό κόσμο σε όλη την Ελλάδα, εξαιρούνται βέβαια οι συνεταιρισμοί. Ε, οι συνεταιρισμούς προβλέπεται κούρεμα, τα δύο δις είναι ένα πολύ μικρό χρέος σε σχέση με το 45% της αγροτικής γης που είναι υποθηκευμένο στην αγροτική τράπεζα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όποιο όποιος πάρει το κομμάτι, το υγιές κομμάτι της αγροτικής τράπεζας έχει πάρει μια πάρα πολύ μεγάλη πρίκα.